Στεπανιάν. Καλή σας μέρα, κύριε Οικονόμου. Καλημέρα και στους ακροατές σας. Σας ευχαριστούμε πολύ για την πρόσκληση και για την ευκαιρία που μας δίνετε να κάνουμε γνωστή την εκδήλωσή μας για το μπαζάρ. Είναι και ο στόχος νομίζω τέτοιος που καλό θα ήταν να απευθυνθούμε σε όλη την κοινωνία της Ξάνθης, κυρία Στεπανιάν. Ετοιμάσατε μια πολύ όμορφη γιορτούλα, ένα γιορτινό μπαζάρ στη φιλόξενη αίθουσα της αρμενικής κοινότητας εδώ στην Ξάνθη. Αυτή την Κυριακή μας καλείτε να είμαστε εκεί. Ναι, ναι, είναι αυτή την Κυριακή και το πρωί θα είμαστε εκεί από τις 11 μέχρι τις 2 και το απόγευμα για όσους δεν θα μπορέσουν το πρωί από τις 5 μέχρι τις 8.30. Είναι μια συνήθεια παλιά, η οποία όμως τα τελευταία χρόνια και λόγω του κορονοϊού είχε λίγο ατονίσει. Τώρα συνεχίζουμε φέτος, ξανακάνουμε αυτό το μπαζάρ μας στο γιορτινό, μια που τα πράγματα είναι λίγο καλύτερα. Αφενός μεν γιατί θέλουμε να έχουμε μια επαφή με τον κόσμο, να τον υποδεχτούμε μέσα στον όντως το φιλόξενο χώρο μας, να πιούμε έναν καφέ μαζί, θα έχουμε και κρασί ζεστό και καφέ και αφετέρου βέβαια να πουλήσουμε αυτά τα οποία έχουμε φτιάξει, τα πολύ ωραία πράγματα που έχουμε φτιάξει, με σκοπό βέβαια πάντα φιλανθρωπικό. Έτσι. Φιλανθρωπικός ο σκοπός και φέτος με την επανεκκίνηση του μπαζάρ μετά την αδράνεια λόγω της πανδημίας, να πούμε ότι το ποσό, ένα μέρος εν πάση περιπτώσει των εισόδων, ναι, θα διατεθεί για το πρόγραμμα αρρωγής των εκτοπισμένων Αρμενίων της Δημοκρατίας του Αρτσάχ. Έτσι. Ναι, ακριβώς, ακριβώς. Να θυμίσω βέβαια ότι είχαμε κάνει και το 2020 πάλι ένα μπαζάρ, το οποίο ήταν αποκλειστικά για τους ανθρώπους. Τότε ήταν ο πόλεμος. Τότε ήταν ο πόλεμος με το Αζερμπαϊτζάν. Ναι, ναι. Των 44 ημερών και τότε ήταν αποκλειστικά, έγινε όλα τα έσοδα διατέθηκαν για τις ανάγκες των ανθρώπων στο Αρτσάχ. Ο κόσμος της Ξάνθης ανταποκρίθηκε πραγματικά πάρα πολύ στο κάλεσμά μας. Τώρα ένα μέρος των εσόδων θα πάει και πάλι εκεί για αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι πλέον εκτοπίστηκαν από την πατρίδα τους, εκδιώχτηκαν. Βρίσκονται στην Αρμενία και το ζητούμενο είναι να μπορέσουμε λίγο να απαλύνουμε τον πόνο τους αυτές τις μέρες, τις δύσκολες, τις γιορτινές, και να μπορέσουμε λίγο να τους βοηθήσουμε, γιατί αυτοί οι άνθρωποι πρέπει να παραμείνουν εκεί, δεν πρέπει να φύγουν, πρέπει να μείνουν, γιατί έτσι έχουν ίσως κάποια ελπίδα κάποια στιγμή να επιστρέψουν στα σπίτια τους. Αυτή η ελπίδα, κυρία Στεπανιάν, πραγματικά τι να πω. Ήταν να μην συμβεί, συνέβη. Φαινόταν ότι τα πράγματα δεν πήγαιναν καλά. Αρκετό καιρό, πολύ καιρό. Ναι, ναι. Αλλά δεν έτυχε, εγώ θα το πω, δεν το λέει η κυρία Στεπανιάν. Τις ειδήσεις τις μεταφέραμε τότε, το θυμόσαστε φίλες και φίλοι. Δεν έτυχαν και της εμπιστοσύνης και της στήριξης που θα έπρεπε να τύχουν εκεί στην δημοκρατία του Αρτσάχ. Αυτό ήταν το αποτέλεσμα, δυστυχώς ήταν αυτό το δραματικό το οποίο επήλθε. Χάσαν την πατρίδα τους, τον τόπο τους. Έτσι ακριβώς. Τον τόπο που ζούσαν για χιλιάδες χρόνια. Ιστορική περιοχή. Τις τους, τους τάφους τους, το βιός τους. Ό,τι σημαίνει να χάνεις πατρίδα, κυρία Στεπανιάν, είναι ό,τι χειρότερο. Οι Αρμένοι το ξέρουν αυτό. Οι Αρμένοι το ξέρουν. Οι Έλληνες και οι Αρμένοι. Ακριβώς. Άρα λοιπόν περνάμε όμορφα, γιορτινά. Η είσοδος θα είναι η αφετηρία του γιορτινού κλίματος στην Ξάνθη, αυτό το μπαζάρ το εορταστικό που διοργανώνει ο Αρμενικός Σταυρός Ελέους Ξάνθης. Αυτή την Κυριακή θα συναντηθούμε, φαίνεται ότι σύμμαχος θα είναι και ο καιρός, και πρωί και απόγευμα στην οδό Αγίου Ελευθερίου 54 είναι η αίθουσα, το πολιτιστικό κέντρο της αρμενικής κοινότητας της Ξάνθης. Ετοίμασαν όμορφα πραγματάκια, μας λέει, γιορτινά υποψιάζομαι, κυρία Στεπανιάν. Είναι κυρίως εδέσματα, φαγητά, γλυκά, αλμυρά. Έχουμε κάποιες παραδοσιακές αρμενικές συνταγές, όπως είναι το μαντί, τα ιτσλί κεφτέ, τα λεχματζούν, πυροσκή με φακές, πυροσκή με
πατάτες, χαλβά αρμένικο, πίτες, κουραμπιέδες, κουλουράκια. Τα πάντα όλα, ε! Ναι, έχουμε πολλά πράγματα τα οποία νομίζω ότι αρέσουν και στον κόσμο της Ξάνθης, γιατί οι γεύσεις μας είναι κοινές, είναι μικρασιάτικες συνταγές, mm-hmm. ουσιαστικά, έτσι δεν είναι δηλαδή. Το μαντί είναι κάτι το οποίο το γνωρίζει η μικρασιάτη σας, έτσι εδώ στην Ξάνθη το ξέρουν, το γνωρίζουν. Ναι, δεν θα μας... Υπάρχει και μία, ας πούμε, ευτυχή συγκυρία, ότι είναι και η Κυριακή που η Εκκλησία της Ξάνθης τυχαίνει να έχει τον εφημέριο εδώ, γιατί η πρώτη Κυριακή κάθε μήνα γίνεται εκκλησία στην λειτουργία στην Εκκλησία από τις 10.30. Όποιος θέλει και γιατί να πάρει μια γεύση και από την αρμενική λειτουργία, θα λειτουργεί και η εκκλησία μας μέχρι τις 11.30 περίπου, μπορεί δηλαδή να... Και να ανάψει, ναι, να εκκλησιαστεί εκεί. Ναι. Μάλιστα. Και μετά θα πιούμε μαζί τον καφέ μας, θα χαρούμε πάρα πολύ να υποδεχτούμε όλους τους φίλους που θα ήθελαν να έρθουν. Εγώ θέλω θερμά να σας ευχαριστήσω, κυρία Στεπανιάν, που και μέσα από την εκπομπή απευθύνεται αυτή την πρόσκληση προς όλους και όλες μας. Είναι και ο σκοπός ιερός, αλλά είναι και αυτό που είπε η κυρία Στεπανιάν, η σύσφιξη των σχέσεων μεταξύ της αρμενικής κοινότητας εδώ στην Ξάνθη με όλον τον υπόλοιπο πληθυσμό. Έτσι, είναι μια σχέση η οποία κρατάει χρόνια και η οποία είναι αγαστή, μια σχέση αρμονική, μια σχέση δημιουργική. Εγώ θέλω θερμά να σας ευχαριστήσω και καλή επιτυχία θα ευχηθώ. Σας ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ. Θα σας περιμένουμε όλους με μεγάλη χαρά. Ζεστό κρασάκι και καφεδάκι και βεβαίως ό,τι τραβάει η ψυχή μας από τα υπέροχα αυτά εδέσματα που ετοίμασαν οι κυρίες, υποψιάζουμε, του Αρμενικού Σταυρού Ελέους. Οι κυρίες λοιπόν του Αρμενικού Σταυρού Ελέους, φτιαγμένα από τα χεράκια τους, ό,τι επιθυμεί ο κάθε ένας θα αγοράσει, γνωρίζοντας ότι δεν θα πάνε χαμένα τα χρήματα που θα διαθέσει. Θα τα πάνε σε ανθρώπους που πραγματικά τα έχουν ανάγκη. Και αυτό είναι και το πνεύμα το εορταστικό, αν θέλετε. Αυτό είναι το μήνυμα των γιορτών. Να είστε καλά. Καλή επιτυχία. Πάρα πολύ, σας ευχαριστούμε. Γεια σας. Ακούσαμε λοιπόν την κυρία Στεπανιά, να επαναλάβω, Κυριακή, αυτή την Κυριακή, 3 Δεκεμβρίου, 11 το πρωί με 2 το μεσημέρι, 5 το απόγευμα με 8.30, στο πολιτιστικό κέντρο, στην αίθουσα της αρμενικής κοινότητας Ξάνθης, εκεί που είναι και η εκκλησία, στην οδό Αγίου Ελευθερίου 54, το γιορτινό αυτό μπαζάρ. Έχουν ετοιμάσει παραδοσιακά εδέσματα αρμενικά, πολύ κοντά στις γεύσεις, έτσι εδώ τις τοπικές, όπως μας είπε και η κυρία Στεπανιάν. Ό,τι επιθυμεί ο καθένας αγοράζει, μέρος από τα έσοδα θα διατεθεί για αυτό το πρόγραμμα αρρωγής των εκτοπισμένων Αρμενίων του Αρτσάχ. Λοιπόν, να την ευχαριστήσουμε. Επιστρέφουμε σε ελάχιστα λεπτά.